γραφείο να επιμένουν κάποιοι ότι μπορεί να περάσει και το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο και τώρα δεν μπορώ και λοιπά. Αντιλαμβάνομαι τις ισορροπίες και τις ενδοκυβερνητικές και των συμμαχιών με τους ΑΝΕΛ, αλλά αυτή η εικόνα είναι ακριβώς, ίσως και χειρότερη από αυτή που λίγο πριν περιέγραψες. Υπάρχει ένα, σε ορισμένους τομείς, ένα πρόβλημα διακυβέρνησης. Ακούω πολύ τα πράγματα, κάποιοι είναι κολλημένοι σε πολιτικές που τώρα δεν είναι εφαρμόσιμες και δεν είναι δυνατόν να τις υποστηρίζουν σε πολλούς τομείς. Ναι. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Μου έλεγε σήμερα ένας επιχειρηματίας του τουρισμού ότι έχει προθεθεί ένα προεδρικό διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις χρήσεις γης που ουσιαστικά είναι απόλυτα αντιαναπτυξιακό για τον τουρισμό. Γιατί φτιάχτηκε από ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική λογική από ότι τα πράγματα κινούνται σήμερα. Ναι. Και κι άλλα αρκετά τέτοια παραδείγματα. Αν δεν τα δει αυτά γρήγορα. Και θα κάτσε να το περάσει, μετά θα καταλάβω.